Καλημέρα, κύριε Σλανίδη. Κύριε Ωραΐλογλου, κύριε Στρίκο, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που προβάλλετε αυτή την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η οποία μέχρι στιγμής τι ανταπόκριση έχει, τι εισπράτεται? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι με την παρότριση του Περιφερειάρχη μας, του κ. Απόστολου Τζιζικώστα, και Προέδρου πλέον της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αναλάβαμε την δράση αυτή να συγκεντρώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια για τους αδελφούς μας της Αλβανίας, οι οποίοι δοκιμάζονται πολύ άσχημα αυτό το διάστημα από το φωνικό σεισμό της προηγούμενης εβδομάδας. Συγκεντρώνουμε σε όλες τις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, μπουφάν, άλλα είδη προσωπικής ατομικής υγιεινής. Και όλα αυτά μαζί θα τα αποστείλουμε την ερχόμενη Παρασκευή στο Δειράχιο και στη Θουμάνε της Αλβανίας, για να τα επιδώσουμε εμείς οι ίδιοι στις αρχές που έχουν την εποπτεία και την διαχείριση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί. Μιλάμε για περίπου 10.000 αστέγους στις περιοχές αυτές. Κύριε Σλανίδη, με όλο το σεβασμό, συγγνώμη σας διακόπτω, είπατε την προσεχή την επόμενη Παρασκευή? Την προσεχή Παρασκευή. Άρα μιλάμε για 6 Δεκεμβρίου. Ακριβώς, 6 Δεκεμβρίου το ξημέρωμα θα αναχωρήσουμε για την Αλβανία. Μέχρι πότε συγκεντρώνουμε ανθρωπιστική βοήθεια, κύριε Σλανίδη? Μέχρι την Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη πρωί, στο κεντρικό σημείο που είναι στην Αριστοτέλου, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εκεί θα φέρουμε και από τις άλλες πόλεις την ανθρωπιστική βοήθεια. Και από εκεί με κοντέινερ, αφού γίνει μια διαλογή έτσι και ένας χωρισμός των ειδών, θα συσκευάσουμε όλα και θα αναχωρήσουμε ξημερώματα Παρασκευή. Η ανταπόκριση του κοινού, των συμπολιτών μας, είναι συγκινητική. Είναι διαρκής, ασταμάτητη, ομάδες, φορείς, μεμονωμένα πρόσωπα, όλοι έρχονται και δίνουν από το περίθευμα ή το υστέρημά τους. Τι ήδη συγκεντρώνουμε, κύριε Σλανίδη, για να δώσουμε και ένα μήνυμα όποιοι θέλουν να σπεύσουν στην πλατεία Αριστοτέλους? Καταρχάς, είστε μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου. Πού γίνεται Ακριβώς. η συγκέντρωση? Από το άγαλμα του Βενιζέλου, το μάλιστα. Το κεντρικό σημείο είναι μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου. Υπάρχει στη Δυτική Θεσσαλονίκη το κέντρο πολιτισμού Χρήστος Σακύρης, όπου εκεί, μάλιστα, το Δήμο Παύλου Μελά, και εκεί συγκεντρώνουμε δυτικά. Μάλιστα. Σε όλα τα καπί του Δήμου Θέρμης, στο κτίριο Κάπα στην Περαία, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο οι Δήμοι συγκεντρώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουν τη δική μας συνδρομή για να τα μεταφέρουμε, για να ουσιαστικά να είμαστε εμείς ο φορέας που θα τα μεταφέρει στην Αλβανία, μπορούμε να πάμε με δικό μας όχημα και να τα εντάξουμε και αυτά στην μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια που θα αποστείλουμε. Τι ήδη μαζεύουμε, κύριε Σλανίδη, για να στείλουμε και ένα μήνυμα στους ακροατές? Τα ήδη τα οποία συγκεντρώνουμε. Ναι. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, ναι, όσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες, βρεφικές τροφές, βρεφικές πάνες, ρουχισμό. Ρουχισμό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, έχει μπει το χειμώνας και λίγο επιθετικά. Θέλουμε μπουφάν, θέλουμε κουβέρτες, θέλουμε κλινοσκεπάσματα, θέλουμε παιδικά ρούχα και βρεφικά ρούχα και αντίσκηνα και ό,τι άλλο κάποιος ατομικής υγιεινής, έτσι, προϊόντα, σαμπουάν ή δικαθαρισμού, οτιδήποτε, για τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε ότι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει το βιός του θα είναι χρήσιμο να το αποστείλουμε. Εκτός του φαρμακευτικού υλικού, το οποίο είναι λίγο εξειδικευμένο, φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό, το οποίο δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να κρίνουμε τι ακριβώς χρειάζεται. Ας το αποφύγουμε, όμως, λοιπόν. Με άλλους φαρμακευτικούς συλλόγους και τα λοιπά, θα έχουμε και τέτοιου είδους αποστολή. Νομίζω έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μια ανάλογη πρωτοβουλία, ανέλαβε, κύριε Σλανίδη, για τη συγκέντρωση. Ναι, και στο Κιλκίθ υπάρχει τέτοια πρωτοβουλία και σε άλλες πόλεις. Επικεφαλής αυτής της ανθρωπιστικής αποστολής ποιος θα είναι? Επικεφαλής της αποστολής. Ναι, ποιος θα πάει, δηλαδή, ποιος θα ξεκινήσει? Α, εσείς θα είστε. Θα είμαι εγώ. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση, επειδή είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ από τη γείτονα χώρα. Θα πάω ακριβώς, κύριε Ραϊλόγου. Ναι, ναι. Θα πάω ακριβώς για το λόγο ότι πολλοί συμπολίτες μας, υπάρχει αυτή η καχυποψία. Βέβαια, αυτό θέλω να πω. Θα επιδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, θα πιάσει τόπο, θα πάει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Σωστό. Θα πάω στο Δειράχιο και στη Θουμάνε για ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μα είδαμε τα ρεπορτάζ που κλέβανε. Ναι.
Σωστό. Ακριβώς, και το ρεπορτάζ, ναι, για να διασφαλιστεί με δηλαδή. Με τον αστυνομικό. Ο διοικητής αστυνομίας έπαιρνε ανθρωπιστική βοήθεια. Να τρελαθούμε δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό για να ξέρουν δηλαδή και αυτοί που μας ακούν ότι αυτά που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν πραγματικά στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σε ποιους θα τα παραδώσετε, έχετε συνεννοηθεί από τώρα? Ποιος θα είναι ο φορέας που θα παραλάβει αυτή τη βοήθεια? Αυτή τη στιγμή είμαι, κατευθύνομαι στο αλβανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, και σωστό. Είμαστε συνεννόηση με την πρόξενο, με την κυρία πρόξενο, η οποία θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Εσωτερικών και στρατιωτικών υποθέσεων. Νομίζω ότι έχει αναλάβει λίγο έτσι. Εν πάση περιπτώσει, στο πιο επίσημο επίπεδο. Αυτό έχει σημασία, κύριε Σλανίδη. Ναι, αυτό δεν μετράει. Είναι μόνο η παράδοση, είναι το να δούμε ότι ξεκινάει και η επίδοση της βοήθειας αυτής στους σεισμοπλήκτους. Τι να πω, στα θερμά μου συγχαρητήρια και να καλέσουμε όσους μας ακούν να βοηθήσουν όσο μπορούν και στους 7 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Κατερίνη, πολύ γύρω παντού, έτσι ώστε να βοηθήσουμε. Διαβάζαμε σήμερα, Γιάννη και Δημήτρη, με όλο το θάρρος, γιατί είναι καλός φίλος ο κύριος Ασλανίδης, όπως στην Αλβανία. Πολλοί στο Δυράχιο αρνούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί φοβούνται οι άνθρωποι. Μην καταρρεύσουν, γιατί έχουμε και τα σπίτια εκεί δεν έχουν αντισεισμική προστασία. Καμία. Δεν έχουν χτιστεί δηλαδή με κανόνες αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, και αυτό καθιστά την επιστροφή τους. Μέχρι τι ώρα το βράδυ συγκεντρώνουμε, κύριε Σλανίδη? Κοιτάξτε, στους δήμους, ναι, όταν είναι κέντρα τα οποία είναι ανοιχτά, πνευματικά κέντρα που είναι ανοιχτά και τα απογεύματα, μπορούμε και μέχρι τις 8-10 το βράδυ. Ωραία. Στο κεντρικό σημείο στην Αριστοτέλους είναι μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, όσοι μας ακούτε, όσες μας ακούτε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ο Flash FM 99,4 στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Τζιτζι Κώστα και του κυρίου Ασλανίδη, που έχει αναλάβει ως αρμόδιος τομεάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης να τρέξει την πολύ σωστή αυτή η βοήθεια και αποστολή. Τα θερμά μας συγχαρητήρια, κύριε Ασλανίδη. Να ευχαριστήσουμε τον Flash, να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, κύριε Ωραήλογλου. Τον κύριο Στρίκο για εδώ. Για την στήριξή σας, και τον κύριο Στρίκο για την στήριξη και την προβολή αυτής της δράσης και της πρωτοβουλίας. Βεβαίως, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτή καθαρά στην αγάπη και τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που δείχνουν οι συμπολίτες μας. Πολύ ωραία. Στην Θεσσαλονίκη και των άλλων πόλεων της Μακεδονίας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη, κύριε Ασλανίδη. Και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να σας φιλοξενήσουμε να μας πείτε πώς πήγε. Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον. Και αν θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτή την βοήθεια. Με αφορμή την ανταπόκριση την οποία θα εισπράξετε. Και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ίσως και δεύτερη αποστολή. Μια φορά, κύριε Ασλανίδη, πιστεύω θα συμφωνήσετε ότι αν υπάρχει ένα καλό μέσα στο συμφορά και στο κακό, είναι ότι καμιά φορά αυτές οι καταστροφές φέρνουν τους λαούς πιο κοντά. Όπως έγινε με τους σεισμούς στην Νικομίδια, στην Τουρκία. Και τώρα καλή ώρα, ο κύριος Ράμα. Ο κύριος Ράμα, ο οποίος εξήρε την συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Προσπάθεια του ελληνικού λαού και ιδίως των διασωστών. Οι οποίοι τους... Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Οφείλουμε και σε χαρές και σε λύπες να είμαστε ενωμένοι και αδελφωμένοι. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τουλάχιστον στις ώρες που είναι η κρίση και η ανάγκη, εκεί πρέπει να δείχνουμε ανθρωπιά και να μην βάζουμε κανένα αστερίσκο. Λυπούμε καμιά φορά και θλίβομαι για ορισμένα σχόλια στους μηχανές στο Facebook και αλλού, όπου δυστυχώς δεν βλέπω την... Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις όπου είναι στενάχωρες. Είναι ούτε άξιες λόγου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα, κύριε Ασλανίδη, ο καθένας τώρα, εντάξει, μην δίνετε πολύ σημασία σε πράγματα που... Αναφέρεστε σε κάτι το οποίο σας έκανε δυσμενή εντύπωση με αφορμή αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια και γράφτηκε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης? Ασφαλώς. Δηλαδή δεν υπάρχει, όταν μιλάμε για σεισμοπλήκτους της Αλβανίας και ο κόσμος, άλλοι θέλουν να τον μπλέκουν με το μεταναστευτικό, άλλοι θέλουν να τον μπλέκουν με οτιδήποτε πρόβλημα έχει ο καθένας προσωπικό και οτιδήποτε, είναι απερίγραπτο, ούτε ασχολίαστο θέλω να το αφήσω. Μην ασχολείστε, κύριε Ασλανίδη, με ανθρώπους που εξαντλούν τα πάντα στο πληκτρολόγιο τους και η μειωμένη τους αντίληψη φτάνει μέχρι εκεί. Άμα δίνουμε σημασία σε αυτά, κύριε Ασλανίδη, χάνουμε την ουσία. Θα περιγράφετε πολύ καλά. Καλή δύναμη, κύριε Ασλανίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.